γνωρίζουμε το τι έγινε πριν 99 χρόνια με τις μικρασιάτες στα παράλια, που ήταν ριζωμένοι πάνω από 2.500 χρόνια, και πριν 99 χρόνια ξέρουμε όλοι το διωγμό, το σκοτωμό και πολλά άλλα που φέρανε οι Τούρκοι στις μικρασιάτες μας. Οι μικρασιάτες, αυτούς που έμειναν και ήρθαν στην Ελλάδα, και η Ελλάδα τότε, να μην ξεχνάμε, ένα στοχευμένο κράτος, έδειξαν και πάλι το στίγμα τους, όπως και εκεί όταν ήταν πρώτοι, και γνωρίζουν όλοι στην εμπορία το ίδιο, φέρανε εκεί πέρα από τον πολιτισμό τους, κρατήσανε και την παράδοσή τους, είναι πρωτοπόροι, είναι και αυτοί όπως οι πόντιοι, με αυτό που τράβηξαν και ήρθαν εδώ, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους τιμήσουμε σήμερα, και αυτό πράξαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Μέρα τιμής και μνήμης η σημερινή, μια από τις πιο θλιβερές επαιτίους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μια ημέρα η οποία μας κάνει πάντα να θυμόμαστε το 1 εκατομμύριο νεκρούς, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και φυσικά την αναγνώριση αυτής της ημέρας ως γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας, ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τους προγόνους μας, να τονίσουμε όλη αυτή τη σημασία της σημερινής ημέρας και να φωνάξουμε ότι δεν ξεχνάμε, αγωνιζόμαστε για διεθνή ειρήνη αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας και μας καλύπτετε σήμερα, γιατί έχουμε μια σπουδαία μέρα. Πραγματικά γιορτάζουμε τα 99 χρόνια μικρασιατικής καταστροφής, ό,τι συνεπάγεται αυτό για των χιλιάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία, για τα εκατομμύρια ανθρώπων που φτάσαν στην μητέρα Ελλάδα. Τιμούμε και θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που αφήσανε στις χαμένες πατρίδες τη ζωή τους, τα σπίτια τους, τους ανθρώπους τους, τις προκοπές τους, και φτάσανε εδώ που φτάσανε. Βέβαια η μητέρα Ελλάδα ενσωμάτωσε πολύ ωραία, με πολλές δυσκολίες, τους πρόσφυγες εκείνης της εποχής. Παρ' όλα αυτά η προσφυγιά δεν σταματάει ποτέ, ο διωγμός δεν σταματάει ποτέ. Έχουμε να πούμε ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία. Χαιρόμαστε που μας τίμησε ο Δέσποτας σήμερα και με την ομιλία του και με την παρουσία του στην επιμνημόσυνο δέηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.